Ιδιαίτερα για τους ναυτικούς, την αύξηση του ορίου ηλικίας σύνταξης, εγώ να πω ότι ξέρω, γιατί αυτό ερωτώ με αυτή τη στιγμή, εγώ δεν είδα πουθενά να το λέει να συμπεριλαμβάνει το ναυτικό. Τώρα, εάν, γιατί υπάρχει και αυτό το εάν, είναι πράγματα τα οποία δυστυχώς σήμερα μας έχουν μπερδέψει τόσο πολύ που δεν μπορούμε να ξέρουμε πού ανήκουμε. Δηλαδή, ανήκαμε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας κάποτε. Σήμερα υπάρχει το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, αλλά δεν είναι για το ναυτικό. Το λέω υπεύθυνα προς όλους και όπως θέλει ας ερμηνεύσει ο καθένας. Εγώ λέω Υπουργείο Εκμετάλλευσης Νέων, για να μην το πω τίποτε άλλο. Μέχρι σήμερα λοιπόν, σχετικά με το όριο της ηλικίας, εξακολουθεί για μένα να ισχύει ένας νόμος που βγήκε από το 1978, αυτός ο περίφημος 792 του 78 που λέγαμε εμείς, και ο οποίος λέει ότι είναι το 50ο έτος της ηλικίας για το ναυτικό, και εφόσον συμπληρώνει ένα άρθροισμα, δηλαδή ηλικία 50 και 20 έτη υπηρεσία και μας κάνει 70, τότε έχει δικαίωμα να βγει στη σύνταξη και ούτω καθεξής. Υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι που εκαθίζανε παραπάνω μέσα στα πλοία, εκαθίζανε παραπάνω να δουλέψουν για τον Α ή Β λόγο για τις ανάγκες τους και βγαίνανε με παραπάνω από 20 χρόνια. Εγώ παραδείγματος χάρη έχω βγει στη σύνταξη με 22,5 χρόνια υπηρεσία. Δεν υπάρχει κανένας άλλος νόμος πάνω σε αυτό που να μου λέει ότι αλλάζει. Και μου δίνεται όμως η ευκαιρία να προσθέσω και κάτι το οποίο προσωπικά το έχω πει πολλές φορές. Στη στεριά ο εργαζόμενος δουλεύει το 7ωρό του, το 8ωρό του, 5 ή 6 μέρες την εβδομάδα, και πηγαίνει μετά, όταν τελειώσει το 7ωρο ή το 8ωρο, πηγαίνει στο σπίτι του, στη γυναίκα του, στα παιδιά του. Ο ναυτικός όμως δουλεύει μεν 8ωρο στα πλοία μέσα, αλλά δεν πάει, τελειώνοντας το 8ωρο, δεν πάει στο σπίτι του, στη γυναίκα του, στα παιδιά του, στα πρόσωπα εν πάση περιπτώσει που αγαπά. Και έχει μεγάλη διαφορά. Εγώ το λοιπόν, τι πρέπει να υπολογίσω για να το κάνω, να το ισολογίσω με του στεριανού την υπηρεσία. Αντί το 3-8 ώρα που είμαι εγώ το 24 ώρο, να το κάνω 3, πάει πολύ, δεν πειράζει, θα το κάνω 2. Που σημαίνει ότι στο χρόνο απάνω εγώ δουλεύω 2 φορές το χρόνο, σύμφωνα με το 8ωρο του στεριανού. Δεν το πάω 365 επί 3, το πάω 365 επί 2. Εκείνο το λοιπόν, η ηλικία που ήταν από τα 50, ξέρω εγώ, υπήρχε ένα υποχρεωτικό περιθώριο σύμφωνα με τον νόμο, δεν έχω δει πουθενά τώρα να ισχύει αυτό, το να το λέει πουθενά για 62 χρόνια ότι θα το πάνε ή για 64, διότι από το 50, άμα το πάνε 62, αυξάνεται ακόμα περισσότερο το 365 επί 3. Τότε πάμε σε τετραπλάσιο, μπορεί να πει κανένας. Και πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Είναι δικαιολογημένο το ότι ο ναυτικός αναφέρεται σε μειωμένο χρόνο ηλικίας, διότι τα εργάσιμα ωράρια του, οι εργάσιμες ημέρες τους είναι 365 μέρες το χρόνο επί 8 κάθε μέρα, κάθε χρόνο, κάθε μέρα, το 8ωρο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εάν βγει κάτι άλλο, όλα μπορεί να τα περιμένει κανένας. Δηλαδή, ξεκινάει, μπορώ να πω πάνω σε αυτό και ακόμα και κάτι άλλο. Τελευταία, όπως ξέρει όλος ο κόσμος και το ξέρετε κι εσείς, μας έχουν κοπεί τα επιδόματα που παίρναμε το Πάσχα, το Φέρος και τα Χριστούγεννα.
Μας έχουν κοπεί και έστω και κομμένα για αυτούς που βγαίνανε στη σύνταξη στα 50 τους, μέχρι τα 60 τους δεν τα έπαιρναν και αυτά. Που για μένα σημαίνει ότι να το 50 στο 60. Θα μου πεις για αυτά τα 800 ευρώ το χρόνο το υπολογίζει ένας ναυτικός, ένας καπετάνιος, ένας μηχανικός, γιατί σήμερα πια τη σημερινή εποχή έχουμε σταματήσει να συζητάμε για κατώτερα πληρώματα, τουλάχιστον όπως είχαμε παλαιότερα. Αυτό είναι ένας τρόπος, διότι τα δικαιούται αυτά, έστω και τα 800, και υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι που τα υπολογίζουν και αυτά, που του αυξάνει το όριο της ηλικίας από τα 50 στα 60. Είναι ένας τρόπος. Τώρα αν αυτόν τον τρόπο τον κάνουν πλέον, όχι που να έχει σχέση με τα επιδόματα αυτά που προανέφερα, διότι ο καινούριος, με τον καινούριο νόμο, τα επιδόματα αυτά Πάσχα, Θέρους, Χριστούγεννα κόπτονται τελείως, έστω και τα κεκομένα, να το πω έτσι, τότε τι να πω, καθόλου απίθανο να μην μπουν και στους συναδέλφους που είναι εν ενεργεία σήμερα ότι τα 50 πάβουν να ισχύουν, θα πας και εσύ στα 60 ή στα 62.